είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μία ενιαία θέση ότι ο Μακάριος πρέπει να τον φέρουμε πίσω και ότι εμείς πρέπει να πιέσουμε τους Έλληνες. Εντάξει. Και λέει, αυτό που εγώ νιώθω ότι δεν πάει καλά είναι ότι άμα το κάνουμε αυτό, ο Μακάριος τότε θα πάει προς τους κομμουνιστές και στον Ανατολικό Μπλοκ. Άρα εδώ εξηγεί στον Νίξον, στον Πρόεδρο, ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μια θέση που εμείς δεν έχουμε. Απλώς αυτό έχουν σαν θέση αυτή, να το ξέρεις. Και λέει επίσης ότι θέλουν οι Ευρωπαίοι από εμάς τους Αμερικανούς ουσιαστικά να σταματήσουμε τους Έλληνες, εννοεί από την Ελλάδα, σε αυτή τη διαδικασία και να το κάνουμε εμείς. Αυτό και αυτό έχει ωραίο, είναι ωραίο. Οι Ευρωπαίοι έχουν αποφασίσει ότι ο Μακάριος πρέπει να επιστρέψει. Οι Αμερικανοί ας κάνουν όλη την πίεση. Αλλά οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν καμία πίεση, θα το κάνουν μια άλλη. Εντάξει. Και μετά θα πούνε ότι χάρη σε εμάς ο Μακάριος έρθει. Εντάξει. Αλλά μετά λένε, πώς θα έρθει ο Μακάριος άμα είναι ακόμα οι Έλληνες αξιωματικοί εδώ μέσα. Δεν μπορεί, κάντε εσείς μια πίεση. Ωραία. Λέει λοιπόν, ο Νίξον απαντάει, το ξέρω αυτό. Εντάξει. Και λέει, βλέπω ότι δεν έχουμε μεγάλη συμπαράσταση από την Ευρώπη. Εντάξει. Οκ. Και απαντάει ο Κίσινγκερ, όχι. Και λέει όμως ότι προσπαθούν, εντάξει, να μας τραβήξουν σε αυτό το πρόβλημα, ενώ εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν οι Ευρωπαίοι. Νίξον, ό,τι και να αποφασίσεις, για μένα είναι οκ. Okay. Πώς εσύ, μιλούμε τώρα 17 Ιουλίου. 17 Ιουλίου, ώρα 4:30, θα το φύγουμε πέφτει η πρωία μας. Μπράβο. Πότε είναι το impeachment του Νίξον? Μετά. Ήταν σε αναβρασμό όμως. Ναι, αλλά ξέρετε ότι αυτό το είχε πει σε κάποια φράση ο Κίζελ σε μια δήλωση. Είχε πει, εσείς όταν κάνετε τις αναλύσεις, δεν βάζετε ποτέ το Watergate. Μάλιστα. Ποτέ. Ενώ εγώ αυτό, αν θυμάστε καλά, όταν είχαμε ένα πρόβλημα με τον Τραμπ, αν θυμάστε καλά, την ώρα του impeachment, δεν υπήρχε ένας Αμερικανός που να ασχολείται με κάτι άλλο. Ήταν όλοι. Ή υπέρ, ή κατά, τέλος πάντων, όποιος να είναι, κανένας δεν ασχολούταν με όλοι. Δηλαδή, στον κόσμο είχε ένα shutdown αμερικάνικο και ήταν μόνο τι θα γίνει με τον Τραμπ. Και αυτό έγινε ακριβώς στο Watergate, που μόνο που φτάσαμε πιο πέρα. Εντάξει. Μετά τώρα πώς το χειριστήκαμε το Watergate, ούτως ώστε μετά έχουμε και τον φόρο. Λέω λοιπόν μετά, αυτό είναι εντάξει, ξαναλέει, λέει, ο κίνδυνος είναι ότι οποιοδήποτε τρέξει για τον Μακάριο και τον κάνει να είναι ο αρχηγός, θα είναι καλό και θα φαίνεται, ότι άμα δεν το κάνουμε, ότι το έχουν κάνει οι Σοβιετικοί. Δηλαδή το πρόβλημα του. Δηλαδή αυτό δεν το πιστεύω ότι θα ήταν καλό να το κάνουμε, αλλά λέει οι Ευρωπαίοι έχουν συμβουλή να το κάνουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι να τους βοηθήσουμε και άμα δεν βοηθήσουμε, τότε θα είναι οι Σοβιετικοί που θα βοηθήσουν και εμείς την έχουμε πατήσει. Εντάξει. Άρα λέει λοιπόν ότι αν οι Σοβιετικοί είναι οι μόνοι που του προτείνουν να τον βοηθήσουν για την αποκατάσταση, εμείς δεν έχουμε μία βάση να αντισταθούμε σε αυτό. Μετά, ο Κίσινγκερ λέει, δεν μπορούμε ανοιχτά να είμαστε εναντίον του Μακαρίου. Στην επιστροφή, αυτό είναι το θέμα. Αλλά μπορούμε να είμαστε σε μία θέση να προσπαθήσουμε να πάμε τα πράγματα αργά. Έτσι ώστε να υπάρχει μια κρυσταλλοποίηση και να φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι καθαρά εσωτερικό. Πάνω κάτω, άμα αργήσει αυτή η διαδικασία, είναι εσωτερικό, ας το κάνουμε έτσι. Και λέει μετά ότι οι Ευρωπαίοι στις συζητήσεις παίζουν ένα παιχνίδι δύσκολο και πρέπει να προστατέψουμε τη θέση μας. Είστε εντάξει, ο εκνευρισμός μας πάει. Καλά, αντέχετε. Καθόλου δεν είναι. Άμα δεν έχετε εκνευρισμό, είμαστε ωραία. Λοιπόν, ο Νίξον λοιπόν λέει ότι πρέπει όντως να προστατέψουμε
το δικό μας παίρνει. Okay. Διευκρινίζει ο Κίσινγκερ, εφόσον λέει exactly, λέει αν οι Έλληνες καταρρεύσουν, τότε θα έχουμε την αριστερή πτέρυγα που θα μπορεί να μπει εναντίον των Ελλήνων συνταματάρχων, εντάξει, οι οποίοι θα έχουν μία σχέση με την ομάδα Καντάφη. Το βλέπει αυτός, τώρα εσείς μπορεί να πούμε, είναι η πρώτη φορά που ακούτε τη λέξη Καντάφη μέσα στο Κυπριακό, έτσι γίνεται. Αυτό γίνεται στις 17 Ιουλίου. Που σου λέει ότι άμα έχουμε ένα πράγμα που είναι τέτοιου τύπου, μπορεί να τα βρουν με αυτόν τον τρόπο. Ξανά λοιπόν, και εδώ είναι μια ανάλυση και Kissinger Nixon, εντάξει, δηλαδή πιο χαμηλό επίπεδο δεν υπάρχει, είμαστε στο τόπο. Λέει λοιπόν ότι η ανάλυση μου είναι ότι αν ο Βαρακάριος έρθει πίσω, θα πρέπει να πετάξουμε τους Έλληνες αξιωματικούς από το νησί και τότε οι κομμουνιστές, οι οποίοι αποτελούν μια κυρίαρχη δύναμη, εντάξει, και η ισορροπία με τους Τούρκους θα πρέπει να συσχετίζεται με το θέμα του Ανατολικού Μπλοκ. Λέει λοιπόν ότι τελικά το πραξικόπημα τι έχει κάνει, έχει απλώς μεταφέρει την ισορροπία προς τα αριστερά. Αλλά αυτός κάνει μια ανάλυση εντελώς εξωτερική και σου λέει ήταν μια αποτυχία, το είχε οργανώσει η Ελλάδα, εμείς δεν ξέραμε τι θα γίνει, γίνεται, αυτό λέει ακριβώς για την Boston, we have shift the balance. Και τελικά όλο αυτό θα φέρει ότι το φέραμε πιο αριστερά το πρόβλημα και τώρα είναι πολύ πιο εύκολο και για τους Σοβιετικούς και για το Ανατολικό Μπλοκ να παίξουν στην περιοχή. Και απαντάει ο Νίξον, το κατάλαβα, I get it, too bad. Εγώ τώρα ρωτάω, εσείς τώρα όταν το ακούτε αυτό, ότι μιλάει με αυτόν τον τρόπο ο Κίσινγκερ και απαντάει με αυτόν τον τρόπο ο Νίξον, είστε τώρα πεπισμένοι ότι αυτοί το οργάνωσαν και γι' αυτό μιλάνε έτσι? Καμία σχέση. Έχουν απλώς την ανάλυση από πράγματα που βλέπουν και λέει ότι τελικά δεν μπορούμε να το κάνουμε, άρα λέει μετά ποιον θα στείλουμε και έχουμε τώρα μια αναφορά για τον Ίγκερσον που είναι, ήταν πολύ καλός διαπραγματευτής και λέει ότι, ότι είναι calm, ότι είναι ήρεμος, αλλά θα είναι καλό και θα πρέπει να τον ενημερώσουμε. Άρα αυτό είναι η απόφαση. Αμέσως μετά, 18 Ιουλίου το πρωί, αλλά αυτό θα κρατήσει 11:41 έως 12:22, έχουμε πάλι μία συζήτηση με όλο το πάνελ που το ξέρετε τώρα. Το πρώτο πράγμα που βλέπετε το σημαντικό είναι the Soviet statement. Ποια είναι η θέση των Σοβιετικών στις 18 Ιουλίου. 18 Ιουλίου τι έγινε? Στην Κύπρο. Σας βοηθάω. Στα Ηνωμένα Έθνη. Ωραία. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι όταν θα πάμε να συνεχίσουμε και λέει αμέσως ποιες είναι οι σοβιετικές δυνάμεις στην Οδυσσό. Εντάξει. Εσείς τώρα κανονικά μιλάτε για το Κυπριακό και οι Αμερικανοί το πρόβλημά τους είναι στην Οδυσσό ποιες είναι οι σοβιετικές δυνάμεις που πάνω κάτω, που σε καταλαβαίνετε, ποιες μπορούν να κατεβούν γρήγορα. Εντάξει. Αυτό είναι ένα θέμα. Λέει λοιπόν ότι το ένα πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν με τον Ετσεβίτ στο Λονδίνο. Εντάξει. Μετά, υπάρχει λοιπόν ένα μικρό σημείο που μας απασχολεί. Όπως ξέρετε, αυτό τώρα μιλάω ο General Brown, στρατηγός Brown. Όπως ξέρετε, το ναυτικό μας, οι ναυτικές μας δυνάμεις έχουν ήδη τώρα ένα σχεδιασμό και βρίσκονται δυτικά της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα για όσους τα ξέρουν καλύτερα, γιατί αυτός δεν το λέει αμέσως εδώ, είμαστε μεταξύ της Αθήνας και της Κρήτης εκείνη τη στιγμή. Λέει λοιπόν ότι έχουμε δυνάμεις που μπορούν να βρεθούν που είναι σε απόσταση 24 ωρών από την Κύπρο. Του τύπου, άμα γίνει κάτι, να είμαστε εκεί.
λέει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι να είμαστε πιο κοντά, ας πούμε 12 ώρων. Εντάξει. Άρα εδώ απαντάει ο Clemens. Λέει ότι έχουμε μερικά σχέδια σε επίπεδο στρατιωτικό. Ξέρετε όμως ποια είναι η δυσκολία με το καθεστώς των Ελλήνων και θα πρέπει να παίξουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι για να μην το βλέπουμε αμέσως. Μετά λέει λοιπόν ο Kissinger, άμα κάνουμε αυτές τις κινήσεις οι Σοβιετικοί δεν θα το καταλάβουν. Και λέει λοιπόν, πόσο έχουμε διάρκεια να φτάσουμε για την 82 Airborne, να φτάσει στην Κύπρο. Και λέει λοιπόν, δίνει μερικά πράγματα, πάνω κάτω είμαστε μεταξύ 12 ώρων και 18 ώρων. Okay. Λέει λοιπόν, τι κάνουμε, και εδώ λέει ο Kissinger, προς το παρόν δεν είναι ανάγκη να βάλουμε σε μεγάλη επικινδυνότητα το όλο θέμα, νομίζω ότι δεν το έχουμε ανάγκη. Εδώ όταν λέει δεν το έχουμε ανάγκη, δεν ξέρει τι γίνεται 18 και δεν ξέρει ότι μιλάμε για σε μετά από 2 μέρες. Γιατί ξέρετε, όταν εγώ σας λέω 24 ώρες, είναι σε 48 ώρες, λιγότερο από 48 ώρες, θα γίνει εισβολή. Ναι. Ναι. Έτσι όπως το συζητά, λέει λοιπόν ο στρατηγός κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, αντί να στείλουμε Αμερικανούς από την Ελλάδα, που βρίσκονται εκεί πέρα, καλύτερα να τους στείλουμε από τη Γερμανία. Όπου εκεί πέρα έχουμε πολύ περισσότερους και μπορούν να μετακινηθούν πιο εύκολα. Η οποία η Γερμανία, θυμάστε ότι εκείνη την εποχή είναι χωρισμένη στα δύο. Άρα μιλάμε τώρα για την Δυτική Γερμανία, η οποία Δυτική Γερμανία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ, αλλά βέβαια όχι ανατολική. Αλλά εκεί πέρα επειδή έχουν πολύ οπλισμό, μπορούν εύκολα να το μεταφέρουν χωρίς να φαίνεται κάτι παράξενο. Είχε Airborne Division στη Γερμανία. Μα γι' αυτό είναι. Η 82 Airborne. Μάλιστα. Μιλάει για αυτήν. Αλλά όλη αυτή η προετοιμασία δασκαλία, αυτό είναι το λόγο. Πώς? Αυτό είναι γιατί θεωρούν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι Τούρκοι να κάνουν μια εισβολή. Και θέλουν να το αποφύγουν. Γιατί αυτοί θεωρούν ότι άμα γίνει μια εισβολή με τον Ιωαννίδη στην Ελλάδα, είναι ικανός να κάνει πόλεμο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και όχι να είναι απλώς τοπικό. Αυτό συνδέουν τους Ρώσους από την Οδύσσο να κατέβουν κάτω. Γι' αυτό το συνδέουν. Γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό. Και βέβαια και τους Γερμανούς. Ναι. Ενώ τους Αμερικανούς και Γερμανούς. Πολλά, πολλά. Ωραία. Άρα λοιπόν λέει ότι μπορούμε να τους φέρουμε πιο κοντά. Πάνω κάτω τους φέρνει πάντοτε έως 24 ώρες. Και εδώ λέει ότι θεωρώ ότι είναι πρόωρο ο Kissinger και θεωρεί ότι μπορεί οι Σοβιετικοί να μην το καταλάβουν καλά και να το παρεξηγήσουν αυτό σαν κίνηση και να φανεί ότι πάνω κάτω το κάνουν εναντίον τους και όχι εναντίον μιας δυνατότητας πιθανής των Τούρκων να κάνουν μια εισβολή, αλλά τελικά το αποφεύγουν. Μετά λέει πάνω στο νησί, και αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα, λέει ο Kissinger πώς είναι τα στρατεύματα των Βρετανών. Και απαντάει ο Μπράουν πάνω κάτω 8.000. Ρωτάει, είναι όλες μονάδες μάχης, είναι μάχημοι. Και λέει, μερικοί είναι, αν είναι μόνο κρατήσουν πίσω, housekeeping, και λέει ότι δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι θα πολεμήσουν. Μιλάει τώρα για τους Άγγλους, εντάξει. Άρα λέει ο Κόλμπι, σε ΙΑΕ, είναι ότι έχουμε 2.700 από το στρατό και έχουμε 5.300 από την Royal Air Force. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι λέει πιο κάτω ο Kissinger, καταλαβαίνω ότι μερικοί από τους συναδέλφους μου θεωρούν ότι θα ήταν καλό να φύγει ο Ιωαννίδης. Απαντάει όμως, αυτό δεν είναι η πολιτική μας. Δηλαδή αυτό δεν θέλει πάλι να αλλάξει κάτι άλλο, θέλει απλώς να το δει πώς γίνεται. Λέει, για μας ο πρώτος στόχος είναι να αποφύγουμε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο και μια παρέμβαση των Σοβιετικών. Άρα άμα αυτό γίνεται με τον Ιωαννίδη ή το χωρίς τον Ιωαννίδη, δεν τον ενδιαφέρει, σημασία να μην γίνεται. Λέει μετά ξανά,
ότι δεν θα πούμε ότι είμαστε εναντίον της επιστροφής του Μακαρίου και λέει, αν οι Τούρκοι συνεχίσουν και βάλουν ξανά το Μακάριο και δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα, τότε θα πάει προς τους Σοβιετικούς και το Ανατολικό Μπλοκ και υπονοεί βέβαια η Κύπρος. Σας υπενθυμίζω ότι όταν μιλάμε π.χ. για τη Γιάλτα, τότε είναι μια τοποθέτηση σε σχέση με την Ελλάδα, δεν έχουμε καμία τοποθέτηση σε σχέση με την Κύπρο, γιατί η Κύπρος ήταν Κύπρος, ήταν η Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν το συζητήσαμε. Άρα λέει ότι όταν έχουμε προβλήματα, απλώς να λέμε ότι είναι το θέμα της εντατικής ακεραιότητας και λέει πρέπει, ξαναεπιμένει πάνω σε αυτό, ότι πρέπει να αποφύγουμε την επιρροή των Σοβιετικών και του Ανατολικού Μπλοκ, αλλά δεν έχουμε τίποτα εναντίον του Μακαρίου σε προσωπικό επίπεδο. Άρα, ξαναλέω αυτό γιατί επειδή είστε στην Κύπρο, δεν είναι ότι είναι εναντίον του Μακαρίου, είναι εναντίον της τάσης που θα έχει ο Μακάριος αν αποτασταθεί και δεν τον έχουν βοηθήσει, αλλά θα πάει με τους Σοβιετικούς και το Ανατολικό Μπλοκ, λέγοντας ότι αυτοί με βοήθησαν, εγώ θα πάω προς εκεί. Λέει μετά, δεν στεναχωριέμαι σε σχέση με τον Ιωαννίδη, άμα πέσει, εντάξει. Άμα δεν το κάνει, αυτό που δεν με στεναχωρεί είναι ότι αν τον αφήσουμε να πέσει, θα είναι από την ίδια του την ανικανότητα. Άρα λέει να το βγάλουμε από τη μέση τον Ιωαννίδη, εμένα δεν με ενδιαφέρει, γιατί ούτως ή άλλως ο Ιωαννίδης δεν είναι παράγοντας για το θέμα τους στην Κύπρο. Γιατί το λέει αυτό, γιατί λέει ότι ο Ιωαννίδης δεν θα μείνει πολύ καιρό ούτως ή άλλως. Από μόνος του. Και λέει ο Κόλμπι ότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Και αυτό το πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν. Οκ, okay, αυτό είμαστε εντάξει. 18 Ιουλίου έχουμε τώρα ένα τηλεγράφημα και έχει ποια είναι η θέση μας σε σχέση με την κατάσταση της Κύπρου. Αυτό το τηλεγράφημα στέλνεται για σένα μια αγάπη. Στέλνεται από το IPEX σε όλες τις υπηρεσίες της Αμερικής που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Άρα τους εξηγούν τελικά αυτά που εμείς έχουμε αναλύσει ήδη, τους εξηγούν τι πρέπει να κάνετε. Λέει, το πρώτο είναι να μην υπάρχει καμία παρέμβαση από τους Τούρκους. Το δεύτερο είναι να μην έχουμε μία επέκταση των θέσεων σε άλλες χώρες και να μην υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Σοβιετικοί θα αξιοποιήσουν, εκμεταλλευτούν την κατάσταση προς όφελός τους και θα φέρουν την Κύπρο προς την Ανατολική Μεσόγειο και θα δυναμώσουν τους κομμουνιστές στην Κύπρο. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αργοπορήσουμε τα θέματα. Άρα λέει η κατάσταση παραμένει ως έχει το Μακάριος προς το παρόν είναι ο De Jure πρόεδρος της Κύπρου. De facto υπάρχει κάποιος άλλος. Άρα εμείς δεν τον υποστηρίζουμε και μπορεί ακόμα και αυτός να έχει τον έλεγχο τον απόλυτο όλης της Κύπρου. Επίσης μετά το ξαναλέει αυτό για ένα σημείο, άμα ο Μακάριος επιτρέψει με αυτές την κατάσταση θα έχουμε μια ενίσχυση της Σοβιετικής θέσης στη Μεσόγειο και των κομμουνιστών στην Κύπρο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά για τους Αμερικανούς. Αυτοί ασχολούνται πιο πολύ με τη Μεσόγειο και σου λέει άμα έχουμε αυτό το θέμα θα έχουμε τους Σοβιετικούς μέσα στη Μεσόγειο. Μετά, ενώ η τουρκική κυβέρνηση είναι προς το παρόν υπέρ της επιστροφής του Μακαρίου, είναι ένα θέμα, ας πούμε, να δούμε πώς αυτό είναι βιώσιμο σε πρακτικό επίπεδο. Άρα λέει ότι εμείς δεν θα θέλαμε να είναι ο Μακάριος ένας τουρκικός δορυφόρος. Δηλαδή, επειδή είναι εντελώς ελεγχόμενος από το θέμα που τον έφεραν ξανά πίσω και γι' αυτό
λέει ότι φοβόμαστε όχι μόνο να είναι τουρκικός δολοφόρος, αλλά επίσης ότι θα έχουμε και τους κομμουνιστές που θα είναι σαν μια αντιπαράθεση με τους Τούρκους. Άρα, πιστεύουμε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προς το παρόν πρέπει να κοιτάξει την πιθανότητα να επιστρέψει ο Μακάριος και έχει είναι καλό να το συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά λέει σε σχέση με την Ελλάδα είναι βέβαια ξεκάθαρο ότι η επιστροφή του Μακαρίου είναι σίγουρα απαράδεκτη. Δηλαδή μην ξεχνάτε την επιστολή του Μακαρίου στον Κιζίκη. Πριν. Αυτά τα ξέρετε, δεν τα είναι προσβάσιμα κανονικά. Άρα ξαναμιλά για τους στρατιωτικούς και πάνω τι είναι το θέμα τους είναι να μην έχουμε πολλούς κομμουνιστές στην Κύπρο και η Κύπρος να είναι κοντά στο ανατολικό μέτωπο. Ο Σαμσόν σαν καθεστώς είναι εντελώς απαράδεκτος για τους Τούρκους και σε ένα μεγάλο μέρος της διεθνής κοινότητας και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να δεχτούν το καθεστώς Σαμσόν. Λέει επίσης ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ της παρουσίας των Ελληνίων στρατιωτικών, το έχουμε πει αυτό, και μετά ξαναμπαίνουμε στο θέμα το Σοβιετικό, πώς μπορούν να το αποκαταστήσουν όλη την κατάσταση. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα άλλα είναι λίγο πιο τεχνικά. Θα κάνω εδώ τώρα πάνω κάτω, επειδή είναι πολύ σύντομα, είναι πάλι 18 Ιουλίου, εδώ έχουμε ένα Memorandum of Conversation. Εδώ μιλάνε για τα ίδια, αλλά θα επιδείξω, άμα θέλετε να το δείτε πιο αναλυτικά μόνοι σας. Και λέει λοιπόν, ο Σίσκο θα πρέπει λοιπόν να είναι με τον Κλειρίδη, με τους Τούρκους και τους Βρετανούς, και θα πρέπει να έχουμε και τους Έλληνες στο Λονδίνο την Κυριακή. Λέει ότι είμαστε χαρούμενοι για τη θέση των Γάλλων και θα πρέπει να τους το πούμε σε αυτά τα δεδομένα. Εδώ τώρα έχουμε μία επιστολή του Συμβούλου. Θυμάστε ότι σας είχα πει για τον Μπρέζνιεφ και τον Νίξον. Εδώ έχουμε λοιπόν μία ανάλυση, από να το κάνουμε όπως θέλετε, πάνω σε εμείς έχουμε την ανάλυση από τις συμβουλές που δίνει ο Σύμβουλος στον Νίξον. Με το πώς πρέπει να απαντήσει στον Βρέσνη. Άρα, πάνω κάτω τα ξέρετε τώρα, είναι ότι εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε μία ουσιαστικά παύση πυρός. Είμαστε 21 Ιουλίου τώρα, Washington, 21 Ιουλίου. 21 σημαίνει η αρχή συνεισβολή. Ναι, 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 βέβαια. Εντάξει. Προσπαθώ να βρω εδώ. Λοιπόν, λέει ότι για μας ένας σημαντικός στόχος είναι να έχουμε μία παύση πυρός και να ανοίξουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως το πρότειναν και οι Βρετανοί. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το λέει ο Κάνσελερ, δηλαδή ο σύμβουλος, το λέει στον Κίσιντζερ, ο οποίος το λέει μετά στον Νίξον για να απαντήσει στον Νίξον στον Μπρέζνιεφ. Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί μετά έχουμε την επιστολή του Νίξον, την επίσημη, στον Μπρέζνιεφ. Αυτά είναι οι επιστολές που πάνε κανονικά, είναι καλό για τους διπλωμάτες, αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται οι διπλωμάτες ξέρουν τα πάντα, είναι καλό να διαβάζετε αυτές τις επιστολές. Πάνω κάτω σας λέω ένα πράγμα. Η πρώτη παράγραφος είναι όλα καλά. Η δεύτερη παράγραφος και η τρίτη είναι λες αυτά που θες να πεις και η τρίτη ξανά είναι όλα καλά, η τέταρτη ξανά όλα καλά. Εντάξει. Άρα ποια παράγραφα θα σας διαβάσω? Μόλις με σε δεύτερη. Μπράβο. Λοιπόν, λέει ότι παρόλο που ξέρουμε ότι εσείς θέλετε εδαφική ακεραιότητα κλπ, εμάς αυτό που είναι σημαντικό είναι η παύση πυρός. Και μετά λένε, προσέξτε τη φράση, εμπιστεύουμε τη Σοβιετική Ένωση ότι θα μας βοηθήσει και να πετύχουμε την άμεση παύση πυρός.
Μετά του λέει στο τέλος ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το σπίτι που έκανε στη Βαρσοβία. Τώρα έχουμε λοιπόν την απάντηση του Μπρέζνεφ. Εδώ επειδή είναι σοβιετικό. Πριν να πάμε σε αυτό, γιατί πιστεύουν ότι οι Σοβιετικοί θα βοηθήσουν στην παύση πυρό. Α, δεν το πιστεύουν. Δεν το πιστεύω. Απλώς είναι πραγματικά πραγματικά. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα με βοηθήσεις. Έτσι όπως είναι γραμμένο, ξέρουν από όλες τις υπηρεσίες ότι κάνουν ό,τι μπορούν, ότι δεν τους ενδιαφέρει. Και για να ξέρεις ότι έχουν δίκιο, είναι ότι στην απάντηση του Μπρέζνεφ, ο Μπρέζνεφ λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι υπέρ. Δεν είναι μια φαντασίωση. Εντάξει. Λέει λοιπόν ότι ο Μπρέζνεφ λέει ότι η κατάσταση παραμένει προβληματική και επικίνδυνη, αμέσως. Λέει ότι εμείς είμαστε για την πλήρη αποκατάσταση της Κύπρου, εντάξει, με πρόεδρο. Και έχει ενδιαφέρον γιατί όλοι οι άλλοι λένε Μακάριος, θυμάστε. Ωραία. Οι Σοβιετικοί λένε President Μακάριος. Το πιάσατε, το πιάσατε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε όλα αυτά που έχουμε πει Ζουλάι 20 του 1974, όπου η Σοβιετική Ένωση, αλλά εδώ μιλάμε το ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, σας βάζω λίγο στο πλαίσιο, ότι είμαστε μαζί έτσι ώστε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε επίσης να φύγει το ξένο προσωπικό του στρατού. Ναι, αλλά έτσι όπως το, άμα το διάβαζε κάποιος μόνο έτσι, θα έλεγε ότι α, μάλλον είναι να σταματήσουν οι Τούρκοι. Καμία σχέση. Μιλάει για αυτούς. Και μετά λέει λοιπόν, διαβάζω στο μήνυμά σου, πρόεδρε, ότι για σένα έχεις ένα big stress on the question of ceasefire in Cyprus. Εσύ θες, μπορεί να έχεις μια κατάβαση πυρός, okay, και του εξηγεί σε μία παράγραφο ότι ξέρεις, ακόμα και αν γίνει αυτό που θες, μπορεί να είναι μόνο προσωρινό και μετά να υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που θα είναι πιο αιματηρό. Εννοεί ελληνοτουρκικό πόλεμο? Όχι. Όχι. Τουρκοκυπριακό. Εδώ πρέπει να καταλάβεις ότι είμαστε 23 Ιουλίου, άρα είμαστε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης. Άρα του λέει μια κατάπαυση πυρός, για την οποία εγώ δεν θα σε βοηθήσω, πες ότι έγινε, μάλλον θα είναι προσωρινό και θα πάνε τα πράγματα χειρότερα μετά. Άρα εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι Σοβιετικοί δεν τους ενδιαφέρει η κατάπαυση πυρός, ενώ οι Αμερικανοί θεωρούν ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και μετά βλέπουμε τα άλλα. Και εδώ λοιπόν έχουμε το, επειδή γράφει ο πρόεδρος, μετά έχουμε μια ανάλυση από τον σύμβουλο για τα δεδομένα μετά. Και λέει λοιπόν, έχει ενδιαφέρον όταν το λένε αυτοί μεταξύ τους, λέει, σας το λέω συνοπτικά, θα ήταν καλό να μην απαντάμε γραπτό στους Σοβιετικούς. Γιατί καταλαβαίνουν ότι έχουμε ένα θέμα. Μετά τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι είναι γραμμένο σε παρένθεση, λέει ότι οι Σοβιετικοί είπαν στους Έλληνες ότι θα ήταν καλό να το σταματήσουν αυτό που κάνουν στη Γενέβη και να έχουν ουσιαστικά μια συμφωνία μεταξύ τους και βέβαια δεν θέλουν κάτι το γραπτό το οποίο να είναι ότι οι Αμερικοί και οι Σοβιετικοί προσπαθούν να κάνουν μία συνεργασία για να σταματήσουν αυτό. Οκ. Λοιπόν. Λέει ότι πρέπει να δηλώσουμε επίσημα ότι τα συμφέροντα των Κυπρίων δεν πρέπει να τα αγνοούμε, ενώ βέβαια στην επιστολή του Μπρέζνεφ στον Νίξον δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να γίνει αποκατάσταση. Δεν είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και λέει λοιπόν ότι θα ήταν καλό, ελπίζουμε, να το πούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, οι Σοβιετικοί να φύγουν από την ιδέα ότι θα ήταν καλό να κάνουν ανάφλεξη της κατάστασης. Να γίνει χειρότερο για να πετύχουν έναν άλλο στόχο. Εδώ τώρα, για που μιλούσαμε προηγουμένως για το Watergate, τώρα έχουμε μία
είναι η ανάλογη επιστολή από τον Φόρντ στον Μπρέζνεφ, γιατί έχουμε αλλάξει την Προεδρία. Είμαστε τώρα 9 Αυγούστου. Εντάξει. Άρα, λέει λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον, γιατί αν θυμάστε καλά το αμερικάνικο σύστημα, ο αντιπρόεδρος είναι αυτόματος. Άρα, αν υπάρχει κάποιος, δεν είναι καλά με εκλογές, τελειώνει την τετραετία με τον αντιπρόεδρο. Άρα έχει λοιπόν, λέει αυτός, ότι δεν έχω καμία αμφιβολία, που βέβαια είναι εντελώς διπλωματικό, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εσείς συμφωνείτε απολύτως με αυτά που έκανε η κυβέρνηση Νίξον. Δεν το βλέπαμε πριν, αλλά αυτό συνεχίζει να το λέει με αυτόν τον τρόπο. Λέει λοιπόν ότι η προσέγγιση μας σε σχέση με τις σχέσεις μας και αυτήν του πρόεδρου Νίξον είναι, είμαστε απόλυτα συντονισμένοι και μιλάει βέβαια και τα παιδικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει. Άρα μετά έχουμε πάλι την απάντηση, λέει ο Μπρέζνεφ, αυτά τα λέω για να είναι τα πιο επίσημα και να μην μπερδεύεστε. Λέει λοιπόν ο Μπρέζνεφ, πήρα το μήνυμά σας 9 Αυγούστου, αυτός απαντάει 11 Αυγούστου ο Μπρέζνεφ. Λέει λοιπόν ότι ο προηγούμενος ήταν ο President Nixon, τα λοιπά. Μετά πάμε να το δούμε στο τι κάνουμε. Ξέρουμε ότι όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε για να κάνουμε πράγματα μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια, και λέει λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε ένα κανάλι για ειλικρινές συζητήσεις. Όλο αυτό τώρα φαίνεται σούπερ αστείο, γιατί ξέρουμε ακριβώς τι έλεγαν μεταξύ τους και μόνο ειλικρίνεια δεν υπήρχε, γιατί δεν παίζει καθόλου. Πάμε λοιπόν ξανά στον Μπρέζνεφ, το αφήνω και λέει εδώ, επειδή τώρα είναι το memorandum που κάνει ουσιαστικά ο Kissinger στον πρόεδρο και εξηγεί ότι αυτός κάνει την ανάλυση της επιστολής του Μπρέζνεφ στον πρόεδρο. Λέει ότι είναι κάτι που είναι εντελώς γενικολογία στην αρχή, μιλάμε για το θέμα ότι πρέπει να είμαστε σε ένα ουδετερότερο. Όσο αφορά τον Μπρέζνεφ, ο Kissinger λέει στον Φόρντ ότι οι σχέσεις μεταξύ του Νίξον και του Μπρέζνεφ πάνω στο Κυπριακό δεν ήταν καλές, ήταν πολεμικές. Ενώ προηγουμένως υποτίθεται ότι οι δύο πρόεδροι έλεγαν ελπίζω να πηγαίνετε καλά με την κυβέρνηση του Νίξον και ο άλλος λέει ναι, εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε τον Νίξον, ενώ ο κ. Συνδέα του λέει δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ήθελαν, ένας από τους δύο. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το γενικό και άμα κοιτάξετε εδώ μιλάμε για SALT και μιλάμε για όλα τα στρατιωτικά που αφορούν τα πυρηνικά, αλλά είναι μόνο ένα μεγάλο θέμα. Τι προσπαθώ τώρα να σας πω με αυτά, όπως να σας πω άλλα πολλά. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Εδώ τώρα κάναμε 54 σελίδες. Έχει 217. Προσπαθώ λοιπόν να σας πω ότι... Ακόμα 9 ώρες. Αντέχω. Εσύ να τέχεις, το κοινό σου θα φύγει. Αν θα μείνεις μόνος σου. Όσοι θέλουν να φύγουν, μπορεί να φύγετε εδώ. Αντέχουμε και καλή. Ναι, εσάς σας είδα, εντάξει, κατάλαβα. Αυτός είναι και ένας. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας πω ένα πράγμα. Αν είστε ακόμα εκνευρισμένοι ή έχετε αρχίσει να λέτε, ρε παιδιά, μάλλον είναι άλλα τα δεδομένα, πρέπει να τα διαβάσουμε κάπως διαφορετικά. Είστε ακόμα στη φάση του τύπου τόσα χρόνια. Α, ο κύριος είναι ακόμα λίγο τόσα χρόνια. Όχι, εγώ ανέκαθεν. Όχι, ο Λευκός. Ο Λευκός. Ο Γιώργος. Ναι, τόσα χρόνια ακούαμε έτσι. Τώρα ακούμε αλλιώς. Τώρα διαβάζουμε. Διαβάζουμε, εννοεί. Ακούμε τι μας διαβάζει. Ναι. Άρα λέω απλώς ότι είδατε. Αφήσαμε πρώτα... πίσω την αγαπημένη μου σελίδα που τηλεφώνησε ο Τζεβίτ. Δεν μου την έχουν βάλει την αγαπημένη μου σελίδα. Θες να τη διαβάσω. Όχι, τη διαβάζω. Άφησε ο Ετζεβί, τηλεφώνησε στο Kissinger ότι ήταν έτοιμος την επόμενη μέρα. Ηρέμηση. Αν σας τα πει έτσι, δεν θα τον πιστέψετε. Και θα έχω μερικούς αντιδραστικούς που θα μου πούν, τα λέει ο Πέτρος αυτά. Πέτρο μου, τα έχω εδώ.
Ευτυχώς η Κυριακή αγχώθηκε, γιατί αυτή έκανε την επιμέλεια της σελίδας, λέει, θα τα κάνουμε. Okay, άρα είναι Ετσεβίτ, είμαστε 21 Ιουλίου, με τον κύριο χρόνο, 11 και 26 το πρωί. Άρα είναι ο Ετσεβίτ που παίρνει τηλέφωνο ο Κίσιντζερ και λέει εμείς, αυτό για μένα είναι αρκετά αστείο, εμείς οι Τούρκοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πάυση πυρός. Μέσα στο απόγευμα. Σας υπενθυμίζω ότι έκανε 20 και είμαστε 21 και έχουν ήδη κάνει κινήσεις να κάνουν πάυση πυρός, ενώ οι Σοβιετικοί δεν το θέλουν, αλλά οι Τούρκοι επειδή τα πάνε χάλια, αυτοί το θέλουν. Νομίζω δεν ολοκληρώθηκε το προγεφύρωμα που ήθελα. Δεν. Δεν ολοκληρώθηκε το προγεφύρωμα, κερίνια. Το ξέρω και βέβαια. Δεν. Όχι, πάει χάλια. Πάει χάλια. Έχουμε και άλλες αναφορές που πάνε ακόμα πιο χάλια, αλλά αυτές εδώ, σας το λέω, υπάρχουν. Και λέει λοιπόν ότι εγώ για να πάνε γρήγορα τα πράγματα στην Ελβετία, για να μην χάσουμε χρόνο, θα στείλω ανθρώπους που θα μας αντιπροσωπεύουν κατευθείαν, έτσι ώστε να ενεργοποιήσω την πάυση πυρός επί τόπου, δηλαδή μόλις που πούν OK, τι είναι OK. Τι είναι το OK, είναι να έχουμε τις ελάχιστες συνθήκες οι οποίες μας επιτρέπουν να πούμε ότι είμαστε εντάξει με τις άλλες χώρες. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το αγαπημένο. Μετά που λέει όλα αυτά, κανονικά θα μπορούσε να πείτε, εντάξει, το λύσαμε το θέμα. Okay. Και απαντάει ο Κίσιντζερ, φοβάμαι πως όχι. I am afraid not. Εδώ έχει μια παύση Mr. Prime Minister. Εντάξει. Και λέει λοιπόν υπάρχουν μερικά πράγματα και εξηγεί. Πρώτον, πρέπει να σας πω ότι από τους Βρετανούς ξέρουμε ότι αύριο μπορεί να υπάρχει πραξικόπημα στην Ελλάδα. Η απάντηση του Ετσεβίτ είναι a wish. Δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Και του λέει ένα πραξικόπημα στην Ελλάδα που θα φέρει μια ομάδα η οποία θα είναι πιο δύσκολη και θα είναι πιο κοντά στη Σοβιετική Ένωση. Η πιο ειδική αυτή που τάζει σαν αυτά, το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Όχι. Δεν σας εντυπωσιάζει? Αυτό δεν το λέει τώρα ο Αμερικανός, το λέει ο Αμερικανός τον Τούρκο και ο Τούρκος στην πραγματικότητα, γιατί λέει, ο Κίσιντζερ λέει first. Και η τομή βέβαια θα πει κάτι άλλο. Όλα συνεχίζεται, είναι στο τηλέφωνο και λέει εντάξει. Μετά του λέει ο Κίσιντζερ, δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι για το τουρκικό όφελος. Βέβαια, ο Αμερικανός κοιτάζει τη σκακέρα τη μεγάλη, εντάξει. Λέει ο Ετσεβίτ, βλέπω. Είχα αυτή την πληροφόρηση από τον Καραγιάν και δεν σας το λέω μόνο για να πάρω ένα πόντο, είναι ότι με κάλεσε τώρα. Οκ. Okay. Λέει ο Ετσεβίτ, και άμα αυτό συμβεί, άμα αύριο μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις, θα έχουμε δυσκολίες. Και λέει εδώ, ο Κίσιντζερ, δεύτερον, γιατί δεν τον είχε αφήσει να πει, να συνεχίζει. Συνεχίζει ο άλλος, γιατί έχει, φαντάζομαι, τα έχει πάρει λίγο και λέει, μα άμα μπορούμε να κάνουμε την πάυση πυρός τώρα, ακόμα και το βράδυ. Προσέξτε τώρα, είμαστε 11 και 26 το πρωί, ώρα Αμερικάνικη, λέει να το κάνουμε afternoon, που σημαίνει ότι είναι τώρα, και λέει, άμα αργήσουμε, ας το κάνουμε και το βράδυ την πάυση πυρός. Δεν πρέπει να καταλαβαίνετε ότι ο Ετσεβίτ θέλει να σταματήσει, είμαστε εντάξει. Λέει λοιπόν ότι ο Κίσιντζερ νομίζω ότι θα είναι δύσκολο και ακόμα κι αν θες να το κάνεις, θα πρέπει την επόμενη μέρα να τα ξανακάνεις όλα από την αρχή, όλες τις διαπραγματεύσεις που κάναμε. Λέει λοιπόν ότι το προειδοποιεί ο Κίσιντζερ. Η απειλή ενός πολέμου μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας δεν έχει τελειώσει. Ενώ καταλαβαίνετε λίγο, ο Τούρκος προσπαθεί να πει, εντάξει, δεν μας βγαίνει καλά, ας το κλείσουμε και βλέπουμε. Και τώρα μαθαίνει ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, όχι μόνο για την Κύπρο, και αυτή τη Θράκη και τα λοιπά, και ταυτόχρονα ότι μπορεί να υπάρχει πραξικόπημα στην Ελλάδα που αλλάζει την κυβέρνηση.
Λέει λοιπόν ότι θα έχουμε βαρύες επιπτώσεις και τώρα ακούτε τη φράση του Τούρκου, ο οποίος λέει εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, λέει ο γενικός αρχηγός, στρατηγός είναι εδώ, θα του μιλήσω σε αυτόν, θα αφήσω άλλα θέματα και θα σας τηλεφωνήσω σε μισή ώρα. Αυτό τώρα επίσης να καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου σύνηθες. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι όταν τηλεφωνούνται, μπορεί να είναι μια φορά το μήνα, μια φορά την εβδομάδα, όχι θα σε πάρω. Και ο Κίσινγκερ απαντάει, good, thank you. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω, φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το αγαπημένο σου, είναι ότι την ώρα που εμείς λέμε ότι έγινε εισβολή, ότι έχουν ξεσκίσει όλο το θέμα στην Κύπρο και έχουν πάει κλπ. Τι καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Ετσεβί και το επιτελείο του βλέπουν τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά όπως τα είχαν υπολογίσει. Άμα θέλετε να σας το αποδείξω, πιο μετά υπάρχουν αναλύσεις όπου ο Κίσινγκερ λέει οι Έλληνες παλεύουν πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Δεν γίνεται. Και λέει ο άλλος, ναι. Και λέει, καλά, ποιοι παλεύουν πιο πολύ, λέει, ειδικά η Εθνική Φρουρά. Το ξέρω ότι δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Είναι να μην επαναλάβουμε τα λάθη και σήμερα. Ναι, εσύ μην ευρεάζεις, με βάζεις να χοροπηδάω και να κάνω διάφορα και μετά μου λες. Εντάξει. Ναι, αφού ήταν έτοιμοι να σταματήσουν. Ναι, άρα ήταν έτοιμοι να σταματήσουν. Λένε λοιπόν ότι σε κάποια φάση εξηγεί ο General Brown, λέει, μα δεν είναι ικανοί οι Τούρκοι. Έχουν πολλά τακτικά λάθη. Και λέει τελικά για να αντιστέκονται και κερδίζουν και έδαφος. Άρα έχουν ένα θέμα που είναι, θα φαίνεται λίγο θεωρητικό τώρα, θέλουν να κάνουν μια παύση πυρός, αλλά βλέπουν ότι οι Έλληνες θα πάνε καλύτερα. Στην αρχή οι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν μια παύση πυρός για να μην μπουν παντού οι Τούρκοι. Ωραία. Μετά στο ενδιάμεσο, οι Σοβιετικοί που δεν θέλουν την παύση πυρός, το αφήνουν. Και φέρνουν μάλιστα και τον στόλο πιο κοντά. Μετά ο Κίσινγκερ βλέπει ότι ο στόλος των Σοβιετικών φεύγει. Πάει προς Συρία. Έχουν την καταγραφή εδώ μέσα. Στη συνέχεια λοιπόν βλέπουν ότι τα πάνε καλύτερα οι δικοί μας. Άρα τώρα σου λέει να το κάνουμε γρήγορα την παύση πυρός. Ή αυτό δεν του συμφέρει τώρα. Βλέπετε, είναι σαν να σας λέω τώρα επειδή θες να κάνεις και αναλογίες. Φανταστείτε ας πούμε ότι 23 του Φλεβάρι η Ρωσία μπαίνει στην Ουκρανία και η Ουκρανία αντιστέκεται και 24-25 του Φλεβάρι μιλάμε ήδη για παύση πυρός. Μα δεν έγινε έτσι αυτό. Παύση πυρός μιλήσαμε για πολλές εβδομάδες πιο μετά. Βλέπετε ότι ακόμα δεν έγινε τις ώρες. Ενώ εδώ υπάρχει. Άρα μιλάνε τώρα για το θέμα της Γενέβης. Και να μην σας τα πω όλα, εδώ θα δείτε το θέμα της Βιέννης, στο ενδιάμεσο. Πάνω κάτω ξέρετε μερικά πράγματα, αλλά θα είναι ενδιαφέρον γιατί θα δείτε μερικά πράγματα που γίνονται στη Βιέννη. Στη Βιέννη, μετά από τη Βιέννη, λέει, θα έχουμε μια συνομιλία με τον Μακάριο και τον Κλειδίδη. Εντάξει. Όπως σε κάποια φάση λέει ο Κίσινγκερ, τα πράγματα δεν πήγαν καλά στη Βιέννη, απαντάει ο Μακάριος γελώντας, επειδή δεν ήμουν εκεί. Και απαντάει ο Κίσινγκερ, έχετε δίκιο, πάλι γελώντας. Και εδώ η ιδέα ποια είναι, είμαστε 29 Ιουλίου, έχουμε την επίσκεψη του Μακαρίου, είναι και ο πρέσβης και από την πλευρά της Αμερικής είναι βέβαια ο Κίσινγκερ και ο πρέσβης. Εκεί πέρα λοιπόν μιλάνε για το πρόβλημα. Λέει ο Μακάριος, έχω πει στον Κίσινγκερ ότι οι Σοβιετικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Δεν λέω φυσιολογικό. Τώρα το λέει ο Μακάριος, δεν το λένε πια οι Αμερικανοί. Ο Μακάριος το λέει στον Αμερικανό. Εντάξει. Άρα λέει λοιπόν, εχθές, είμαστε 29 Ιουλίου,
εχθές ζήτησαν ένα συμβούλιο ασφαλείας, η Σοβιετική. Εδώ άμα διαβάσετε λοιπόν τι γίνεται 29 Ιουλίου, νομίζω θα πέσετε ξερή, θα πείτε καλά υπήρχαν αυτές τις συζητήσεις με αυτές τις καταγραφές. Ναι, ξέρουμε ακριβώς ότι αυτά που σας παρουσίασα στην αρχή, που λέγαμε, δεν ήταν ένα σενάριο της πραγματικότητας, εδώ επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα που έχουν. Και λέει λοιπόν ο Μακάριος, δεν είμαι ευχαριστημένος με τη θέση που έχουν πάρει οι ΗΠΑ. Λέει, είναι του δικού σας συμφερόντος να σταματήσετε την τουρκική εισβολή. Λέει λοιπόν ότι μετά απαντάει ο Kissinger, δεν έχουν προχωρήσει πιο πέρα. Okay. Λέει λοιπόν μετά ότι ο Μακάριος λέει ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι στην Κύπρο, ότι η Ελλάδα είναι πιο αδύναμη και δεν ξέρω αν ο Καραμαλής μπορεί να επιβιώσει. Άρα λέει τι ζητάνε οι Τούρκοι, ότι δεν θα πάνε πίσω με τις αποφάσεις των ψηφισμάτων. Μιλάνε για μια ομοσπονδία. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε ότι η λέξη ομοσπονδία είναι μια τουρκική εφεύρεση. Είμαστε εντάξει. Ή έτσι και έτσι. Από ό,τι ξέρω εγώ, η πρώτη που επρότεινα ομοσπονδία στην Κύπρο ήταν η Σοβιετική Ένωση. Το ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά λέω απλώ ότι εδώ τώρα έχουμε μια απόδειξη ότι είναι 29 Ιουλίου του 1974. Προσπαθώ να πω ότι όταν τον βλέπετε σε αυτή την ημερομηνία,